centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Γιώργο, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους αγαπητούς Καστοριανούς. Για να δούμε, γιατί έχουμε και το φωτογραφικό υλικό χάρη σε σένα, τι έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι αυτό σήμερα? Ναι, ναι, ναι. Οι Μητροπολίτες, οι εκλεγμένοι ήρθαν από την Ιερά Σύνοδο, ναι, από τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Και ο Αρχιεπίσκοπος, βλέπω στις φωτογραφίες. Και ο Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκαν εδώ πέρα όλοι μαζί και φύγανε όλοι μαζί με αυτοκίνητο πομπή για να πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντήσουν την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και να δώσουν τις διαβεβαιώσεις. Είναι ο εκλεγής, ο Λαγκαδά. Ναι. Όπως είναι το τυπικό. Ναι. Όπως είναι το τυπικό. Ο Λαγκαδά, ο Καστορίας, ο Κυλκισίου, ο Περιστερίου και ο Θύρας. Και της ακολουθίας προέστη ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και παρευρέθηκε και στην ακολουθία και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως. Να σημειώσουμε ότι ήταν λιτή η ακολουθία ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία λαμβάνει χώρα πρώτη των τελετών που θα γίνουν οι ενθρονήσεις, ναι, και της επίσημης αναλήψεως των καθηκόντων, ναι, των εκάστοτε Μητροπολιτών. Εμείς όπως ξέρουμε όλοι θα γίνει το Σάββατο στις 3 η ώρα του Μητροπολίτη Καστορίας, κυρίου Καλλινίκου, και θα γίνει λιτά σύμφωνα με τα... Όπως το είχαμε πει και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, δεν ξέρω αν έχεις κάποια τελευταία λεπτομέρεια ή κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το τι θέλει. Όχι, όχι, όχι. Ισχύει το ίδιο όπως ίσχυε και όπως τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα παραστεί λόγω των... λόγω της πανδημίας. Ναι. Αυτά. Θα γίνει λιτά, θα γίνει στη Μητρόπολη, θα τον υποδεχτούμε και θα τον καλωσορίσουμε. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα γίνει η πανηγυρική θεία λειτουργία, η οποία θα παραστεί, φαντάζομαι, κόσμος περιορισμένος. Ναι. Άρα στη λοιπόν Μητρόπολη, το Σάββατο 3 η ώρα, αλλά την Κυριακή θα είναι η πρώτη θεία λειτουργία του Νέου Μητροπολίτη. Ναι. Και θα δούμε εκεί, γιατί υπάρχουν και τα μέτρα. Ο κόσμος θα, ναι, θέλει σίγουρα να πάει. Ναι. Και να τον δει αλλά και να ακούσει τον Μητροπολίτη στην πρώτη του παρουσία εδώ στην Καστοριά ουσιαστικά και στον Μητροπολιτικό Ναό. Αυτό θα το κανονίσει ο τοποτηρητής, ο Μητροπολίτης Γρεβενών. Ναι. Απ' την άλλη να πούμε ότι η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία που είναι και η πρώτη Θεία Λειτουργία του Μητροπολίτη θα είναι και αυτή που θα τον... Αυτή θα είναι κανονικά η ενθρόνηση. Α, μάλιστα. Σε αυτήν γίνεται η τελετή και σε αυτήν γίνεται η ανάγνωση του... ή της φήμης του. Ναι. Εκεί δηλαδή η Κυριακή είναι η βασική μέρα. Βέβαια το λέμε η Σάββατο, Κυριακή, αλλά η Κυριακή είναι η βασική μέρα. Ναι, Σάββατο είναι η ενθρόνηση η οποία, ναι, θα είναι ο κόσμος και ο λαός. Ναι. Αλλά η Κυριακή είναι αυτή που εκκλησιαστικά ενθρονίζεται εκκλησιαστικά, ο νέος Μητροπολίτης. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε. Ναι. Οπότε, θα είσαι εδώ Γιώργο? Πρώτο ο Θεός. Πρώτο ο Θεός, θα σε δούμε ελπίζουμε, ναι. Θα σε δω και από κοντά. Σε ευχαριστούμε, ωραία, πάρα πολύ. Να είστε καλά, και να για είστε το καλά υλικό που μας έστειλες και για τα όσα είπαμε, γιατί αυτά συνέβησαν σήμερα, πριν από λίγο, έτσι? Πριν δεν από λίγο, ναι, ναι, στις 11 ήταν, ναι, 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 οι διαβεβαιώσεις από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και αμέσως μετά ήρθαν οι Μητροπολίτες εδώ πέρα, ωραία, και τέλεια, κάνουν τα προγράμματά τους για να γίνουν οι ενθρονήσεις όπως πρέπει. Μάλιστα. Σε συνεννόηση πάντα με τους τοποτηρητές. Να πούμε το εξής, όλοι θα πάνε στις έδρες τους και στα μέρη τους το Σαββατό? Όλες οι ενθρονήσεις θα γίνουν Σαββατό? Όχι, όχι, όχι. Α, όχι. Όχι, όχι, οι ενθρονήσεις θα γίνουν το Σάββατο το πρωί, θα γίνει του Μητροπολίτη Λαγκαδά, το μεσημέρι θα γίνει του Μητροπολίτη Καστορίας, την Κυριακή το απόγευμα θα γίνει, μάλιστα, του Μητροπολίτη Περιστερίου και μετά στις 26 Νοεμβρίου θα γίνει του Μητροπολίτη Κυλκισίου. Το Μητροπολίτη Θύρας ακόμα δεν γνωρίζουμε. Και μια κουβέντα για τον Μητροπολίτη Περιστερίου, γιατί έχει συνδέσει την παρουσία του και με την Καστοριά, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει. Ναι, δεν κατάγεται από την πόλη της Καστοριάς. Όχι, δεν κατάγεται, αλλά. Ναι. Ήταν καθηγητής χρόνια καθηγητής εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε υπάρχει αυτό το δέσιμο με την περιοχή μας. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα το δούμε και θα δούμε ίσως μια επίσκεψή του εδώ. Πιθανόν.
Πιθανόν, γιατί όχι. Πάντα ο Μητροπολίτης Περιστερίου κατάγεται από τα νάματα της Κοζάνης. Τα νάματα της Κοζάνης. Συγγνώμη, λάθος. Ναι, Γιώργο. Είναι κοντά, οπότε ναι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε γείτονα. Ναι. Οπότε θα δούμε πραγματικά και την δική του παρουσία κάποια στιγμή στην περιοχή μας. Καλά να πάνε όλοι οι Μητροπολίτες φυσικά, να μπορέσουν να επιτύχουν στο έργο τους. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολες εποχές. Θα δούμε. Είναι και η πανδημία, κύριε Νατσούλη, αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς. Αυτά που βλέπαμε παλαιότερα που μαζευόντουσαν αρκετοί Μητροπολίτες, αυτά πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν θα σύμφωνα με αυτά. Την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, τουλάχιστον 6, μη σας πω και λιγότεροι, θα πρέπει να παρευρίσκονται σε γιορτές και το λέμε αυτό γιατί σε κανονικές περιόδους στην ενθρόνηση του Μητροπολίτη Καστοριάς θα περιμέναμε πάρα πολλούς Μητροπολίτες από όλη την Έλλαδα. Ναι. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένουμε, Γιώργο. Γι' αυτό παλαιότερα, άμα δείτε διάφορες φωτογραφίες από ενθρονήσεις, υπήρχαν το μεγαλύτερο μέρος των ιεραρχών που πήγαινε και γινόταν διαφορετικές ημέρες για να μπορέσουν να τα προλάβουν όλα. Όλα, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, λόγω της πανδημίας, επειδή και ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα παρευρεθεί, το πρόγραμμα είναι ελεύθερο και ο εκάστοτε τοποτηρητής τις έχει κάνει έτσι ώστε να γίνουν μαζεμένες όλες. Γι' αυτό, ας απαντήσουμε και σε αυτό, μήπως το ξέρουμε. Ξέρουμε πόσοι όμως θα έρθουν αυτή τη στιγμή οι Μητροπολίτες στην Καστοριά ή δεν θα έρθει κανείς λόγω των μέτρων? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Δεν γνωρίζουμε. Θα τους δούμε το Σάββατο το μεσημέρι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω να είναι πολύ. Δεν νομίζουμε να είναι πολύ. Δεν νομίζω να είναι πολύ. Ίσως να δούμε εδώ τον Σεβασμιότητα Σιμεών από τη Φθιώτιδα. Το Φθιώτιδος, ίσως. Το Φθιώτιδος ίσως τον δούμε για πολλούς και διαφόρους λόγους βέβαια. Ο Φθιώτιδος είναι και Καστοριανός. Είναι και Καστοριανός ακριβώς και γι' αυτό το οπότε λόγο ίσως. Είναι και η πόλη όπου γεννήθηκε. Θα δούμε λοιπόν ποιοι οι Μητροπολίτες θα μπορέσουν να έρθουν λόγω των μέτρων στην Καστοριά, στην Ανθρώνηση το Σάββατο. Μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν στις 12 το μεσημέρι θα γίνει του Μητροπολίτη Λαγκαδά. Ναι. Οπότε είναι και αυτό διάσπαση. Ναι. Σωστά. Γιατί δεν μπορούν να βρίσκονται σχεδόν την ίδια ώρα σε δύο μέρη. Σε δύο μέρη, όχι, αυτό δεν είναι το έχουμε επιτύχει ακόμα αυτό. Όταν θα μπορούμε να διακτηνιζόμαστε, κάτι μπορεί να συμβεί. Ακριβώς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς, κύριος Καλίνικος, έχει μεγάλη αγάπη και περιμένει να τη μεταφέρει και στον κόσμο της Καστοριάς. Λοιπόν, τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε με αγάπη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετώ. Γεια σας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Γιώργος Φερδής. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.